Ο Κοσμάς είχε ένα χαρακτήρα χαμηλών τόνων, ήρεμος, καλός. Πόσα χρόνια είσαι? Ένας τέλειος σύζυγος, λατρεμένος πατέρας, ανεκτήμητος φίλος, συνεργάτης. Πόσα χρόνια είσαστε με τον άντρα σας μαζί? Αύριο θα κλείναμε 30 χρόνια. 30 χρόνια. Και είσαστε σε αυτή τη στιγμή της ζωής που η κόρη σας παντρεύτηκε, ο γιος σας μεγάλωσε, σιγά σιγά θα φτιάξει και αυτό στη δική του οικογένεια. Αυτή είναι ιδιαίτερη στιγμή για ένα ζευγάρι. Είναι η στιγμή που τα δεμένα ζευγάρια έρχονται ακόμα πιο κοντά. Έτσι ακριβώς. Όταν έφυγε η κόρη μας για να σπουδάσει, ήταν το πρώτο παιδί που έφευγε από το σπίτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και πιο πολύ και για τον Κοσμά, με την αδυναμία που είχε ο ένας τον άλλο. Ήταν αυτός ο έρωτας πατέρα-κόρης ο κλασικός? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τατιάνα ήταν πολύ δεμένη. Πάρα πολύ. Όπως και με τον Νίκο μας. Ναι. Απλά η αδυναμία ήταν λίγο παραπάνω στην κόρη. Η αγάπη ήταν. Οι περισσότεροι μπαμπάτες, δηλαδή. Ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Εντάξει, μετά πήρε άλλη τροπή η ζωή μας. Τελείωσε το κοριτσάκι. Αποφάσισε, έφυγε στη Γερμανία. Πέρυσι κάναμε τον αραβόνα της και το πολιτικό της γάμο. Μας έμεινε ο Νίκος μετά. Η απουσία της πάντα αισθητή, εννοείται. Αλλά είναι καλά με τον άντρα της, ένα πάρα πολύ καλό παλικάρι, ευτυχώς. Και νομίζω με όλο αυτό που έγινε, με αυτήν την κτηνώδη πράξη, ίσως και είναι καλύτερα που είναι εκεί. Γιατί η ψυχολογία της έχει... Που είναι με τον άντρα της, είναι στη Γερμανία, Στη Γερμανία. Είναι έγκυος το πρώτο της παιδί. Ο Κοσμάς δεν πρόλαβε να το μάθει, αλλά λογικά θα το ξέρει. Και είναι δύσκολο για την Αθανασία όλο αυτό. Είναι τώρα η ζωή μας συνεχίζεται. Είναι καλύτερα που είναι εκεί, αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω, ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Ο πόνος είναι πάντα πόνος, αλλά επειδή έχω ζήσει στην ξενιτιά, και έχω ζήσει κι εγώ απώλεια όταν ήμουν στη Γερμανία. Είναι άλλο όταν είσαι εκεί, το ζεις πιο έντονα κάθε μέρα. Είναι άλλο όταν έχεις άλλες παραστάσεις. Είναι καλύτερα για εκείνη, ειδικά τώρα που είναι έγκυος. Εφόσον ήταν έγκυος όταν συνέβη αυτό στον πατέρα της, να μπορέσει λίγο να είναι πιο ήρεμη. Τότε για να φέρει στον κόσμο δηλαδή, τον γονάκι σας. Ήταν Παρασκευή, όταν πήγε ο Κοσμάς να πάρει την πρώτη, την τελευταία κούρσα του. Τι ήταν? Όχι, δούλευε πρωινός ή απογευματινός? Πρωινός δούλευε. Έτσι. Και δουλεύει μαζί με τον Νίκο, Και ο Νίκος δούλευε μαζί στο ταξί με τον πατέρα του, εναλλάξτο δουλεύανε το ταξί. Απλά ο Νίκος τότε είχε κάνει μια επέμβαση στο γόνατό του. Χτύπησε στην παλά άσχημα και δούλευε ο Κοσμάς από το πρωί μέχρι που να σχολάσω κι εγώ να πάμε μαζί στο σπίτι μας. Εκείνη την ημέρα ήρθε στο μαγαζί που δουλεύω, που δούλευα. Δεν είχα πάρει φαγητό, έφαγε εκεί για να μην καθυστερεί. Ήπιαμε ένα καφέ μαζί και έφυγε για να συνεχίσει τη δουλειά του. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Πέρασε αρκετή ώρα, άρχισα να τον παίρνω τηλέφωνο. Κάτι ένα άσχημο προαίσθημα ένιωθα. Δεν απαντούσε. Για αρκετές ώρες, θα έλεγα. Μετά μίλησα με τον Νίκο, ούτε ο Νίκος είχε μιλήσει μαζί του. Και αρχίσαμε να ανησυχούμε.
Με αποτέλεσμα έχω να πάρω στο νοσοκομείο Καστοριάς, μήπως έτυχε. Μήπως έγινε μάλλον κάποιο ατύχημα. Πιο τροχαίο, ναι. Εκεί το μυαλό μου. Το λογικό, άμα αργήσει ο άνθρωπός σου, είναι, να πάρει στο νοσοκομείο. Στον δρόμο και τα λοιπά και τα λοιπά, το μυαλό μου πήγε εκεί. Δεν είχαν σε καμία κλινική κάποιο τέτοιο επίγον περιστατικό, να έγινε κάτι έκτακτο. Με αυτό το όνομα, ο Νίκος μετά πήρε στην ασφάλεια. Ενημερώσαμε τους συναδέλφους του ότι δεν τον βρίσκαμε μέσω του τάμπλετ, αν μπορούν κάτι να κάνουν. Και μάθαμε μετά ότι υπάρχει ένα στίγμα στην Λεύκη. Στίγμα του ταξί. Ναι. Όταν πήγαμε εκεί, ψάχναμε με συναδέλφους του και η ασφάλεια ήταν εκεί και τον βρήκε ένα συνάδελφός του με έναν ασφαλίτη. Το ταξί κλειδωμένο και ο Κοσμάς ήταν πεσμένος μπροστά στην αποθήκη, νεκρός. Δεν ξέρω, δεν μπορεί κανείς εύκολα να βάλει τον εαυτό του στη θέση σας, ούτε στη θέση κανενός ανθρώπου που έχει χάσει ποτέ τον άνθρωπό του με τόσο σκληρό τρόπο, αλλά η σκέψη είναι ότι, ρε παιδί μου, αν γίνει ένα τροχαίο, έφυγε ο άνθρωπός σου. Πονάς, έχει φύγει ο άνθρωπός σου. Αν πλέξεις ένα καυγά ή κάτι προκαλέσει, το σκότωσαν. Εάν τον σκοτώσουν δίχως λόγο, δίχως κανένα λόγο. Δηλαδή, δίχως αφορμή για το τίποτα, για τι, για 200 ευρώ, για το τίποτα. Εκεί, δεν ξέρω, πρέπει να είναι και ο θυμός μαζί με τον πόνο, ανάμεικτος. Εκείνη τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Γιατί μετά μάθαμε ότι κάποιος τον εκτέλεσε. Γιατί πρόκειται για εκτέλεση, δεν είναι κάτι άλλο. Εκτέλεση είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τίποτα. Μετά μάθαμε ότι ήταν αστυνομικός. Εκεί πλέον τα είδα όλα. Είναι δύσκολο όταν ο αστυνομικός που πληρώνεται από όλους μας είναι για να προστατεύει, να εκτελεί έναν άνθρωπο. Χωρίς να τον ξέρει, κανένας δεν τον ξέραμε. Κανένας. Εγώ ακόμη ούτε καν τον γνωρίζω. Το Φωνιά. Όχι. Εσείς δεν είχατε ακούσει τίποτα για το συγκεκριμένο αστυνομικό εκεί στην πόλη, να τον είχατε δει ποτέ, γιατί υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι τον έβλεπαν να κυκλοφορεί με τα πιστόλια να φαίνονται, με τα όπλα να φαίνονται, με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, να έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Απλά το άκουσα. Δεν τον έχω δει ποτέ μου, Τατιάνα. Ποτέ. Δεν ξέρω το πρόσωπό του. Αυτά που ακούσατε και μάθατε από το δικηγόρο σας προφανώς, γιατί έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, έχει πάρει τη δικογραφία στα χέρια, αλλά έχετε πληροφορηθεί τα όσα κατέθεσε. Από αυτά τα οποία εσείς πληροφορηθήκατε, πήρατε απαντήσεις γιατί σκοτώσατε τον άνθρωπό σας. Απαντήσεις πάνω σε ποιο θέμα. Το ότι επικαλείται τη ληστεία. Όχι, δεν το δέχομαι. Ακόμη και έτσι να είναι, άξιζε η ζωή του Κοσμά για 200 ευρώ. Για μένα είναι Φωνιάς. Μα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συναντήσει ξανά τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή, αστυνομικός να παίρνει ταξί, διότι οι αστυνομικοί έχουν και μία κάποια ιδέα από το πώς μπορείς να τους εντοπίσεις μετά. Να παίρνει ταξί μέρα μεσημέρι, μπροστά στον κόσμο, με μάρτυρες, μπροστά σε ένα περίπτερο, να τον καταγράφει η κάμερα από το περίπτερο, να μπαίνει μέσα στο ταξί, 4:30 το μεσημέρι,
να χρησιμοποιεί το όπλο του. Όχι το υπηρεσιακό, το δεύτερο όπλο που του επιτρέπει ο νόμος να έχει. Όλα αυτά... Το οποίο όπλο είναι καθαρά εκτελεστικό. Δεν είναι ένα όπλο που δίνει υπηρεσία που σε μια συμπλοκή μπορεί να σωθεί ο άλλος. Το όπλο που είχε ο Φωνιάς είναι τόσο δυνατό που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο σοκ με ένα χτύπημα μόνο. Δηλαδή, τι μπορεί να πέρασει ο κόσμος με 3 χτυπήματα, ώσπου να έρθει το τέλος. Και το ένα χτύπημα, δηλαδή, ήταν καθαρά... της εκτέλεσης. Ναι. Νίκο μου, εσύ έχασες τον μπαμπά σου, τον ήρωά σου. Αυτό δεν είναι ο μπαμπάς για τα αγόρια συνήθως. Εννοείται. Mm. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Πώς ήταν η σχέση σας, εσύ ακολούθησες τον μπαμπά. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στις οικογένειες. Πολύ συχνά ο γιος ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα. Δουλεύατε μαζί. Ήμασταν μαζί 2 χρόνια στη δουλειά. Απλώς μετά σταμάτησα για το ζημάν που έπαθα στο πόδι. Και... δεν πρόλαβα να ξαναβγω μαζί του. Είσαστε όμως πατέρας και γιος, είσαστε φιλαράκια. Εάν ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή στον πατέρα σου μας ακούει αυτή τη στιγμή μέσα από τη φυλακή, θα το έλεγες. Τίποτα. Νιώθεις θυμό. Ένα γιατί. Ε? Ένα γιατί. Πήγε καθόλου η σκέψη σας στην αντιμετώπιση που έχει ένας αστυνομικός από την αστυνομία, από τον νόμο, δηλαδή φοβηθήκατε όταν μάθατε ότι είναι αστυνομικός, μήπως έχει μια ειδική μεταχείριση. Όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως οι συνάδελφοί του τον προστατέψουν, μήπως οι συνάδελφοί του φερθούν με έναν τρόπο που δεν θα φέρονταν στον οποιοδήποτε έχει διαπράξει μια ανθρωποκτονία. Θα είναι πάρα πολύ άσχημο να συμβεί αυτό. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να κουκουλωθεί τίποτα. Απλά περιμένω τη δικαιοσύνη. Να λάμψει η δικαιοσύνη και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και για τη μνήμη του και εμείς οι ίδιοι, λίγο να ηρεμήσουν. Γιατί η ζωή μας είναι χωρίς νόημα πλέον. Δεν μπορούμε να το βλέψουμε, δεν μπορούμε... Κοιτάξτε, επειδή είναι ακόμα πολύ νοπό, είναι 3 μήνες, είναι πολύ λογικό, είναι φυσιολογικό να νιώθετε ότι δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σας και ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Έχοντας μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που έχουν βρεθεί στη δική σας θέση, το πένθος έχει κάποια στάδια τα οποία τα βιώνει ο κάθε άνθρωπος με τον δικό του τρόπο. Πρέπει να το νιώσετε αυτό που νιώθετε. Πρέπει να ξεσπάσει όλο αυτό. Πρέπει να βγει από μέσα σας και να κλάψει πρέπει κανείς και να βυθιστεί στη θλίψη πρέπει κανείς και να νιώσει όλα αυτά που νιώθετε. Αλλά σιγά σιγά με το χρόνο θα μπορέσετε να ξανασταθείτε στα πόδια σας. Αλλά θέλει καιρό, θέλει υπομονή. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει για το γιο σας, πρέπει για την κόρη σας, πρέπει για εσάς, για το εγγονάκι που θα έρθει στον κόσμο. Ε? Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Απλώς δεν χρειάζεται πίεση, γιατί αν πιεστούμε πάνω στο πένθος, τότε βουλιάζουμε περισσότερο. Θα έρθει από μόνο. Θα έρθει κάποια στιγμή που μόνο του σιγά σιγά που θα πατήσετε στα πόδια σας και θα πείτε τώρα πρέπει να συνεχίσω. Μακάρι. Το πόσο θα κρατήσει δεν ξέρω. Εσείς αυτό που
θέλετε, καταλαβαίνω και προσδοκάτε, είναι θέλετε να γίνει το δικαστήριο. Αυτό θα σας φέρει μια λύτρωση. Ναι. Θέλετε να νιώσετε ότι τιμωρείτε ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή του Κοσμά. Αυτό. Δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Δεν μπορεί να αφαιρεί έτσι μία ζωή. Όχι. Ναι, να δικαστεί ο Φωνιάς. Να λάμψει δικαιοσύνη. Δεν ήταν επιλογή του Κοσμά και πιστεύω ότι του Θεού. Δεν έχει δικαίωμα και πόσο μάλλον αστυνομικός. Δεν χτύπησε κάποιος με το αυτοκίνητο, δεν έχει μαλώσει ποτέ με κάποιον και να έρθει ο θυμός να φτάσει εκεί. Και μάλιστα αστυνομικός παρασημαφορημένος. Αστυνομικός που έχει δεκτεί συγχαρητήρια γιατί ήταν αυτός που όπως έλεγαν τότε επέδειξε γενναιότητα και σταμάτησε τον κατηγορούμενο για τρομοκρατία Νίκο Μαζιώτη. Πόσο μάλλον. Απλώς αισθάνομαι ότι όλη αυτή η περίεργη συμπεριφορά που περιγράφεται από κάποιους του αστυνομικού θα έπρεπε να έχει γίνει πιο σύντομα αντίληπτη από τους προϊσταμένους. Να προλάβει. Δηλαδή, το ότι περιφερόταν με όπλα, έβγαινε έξω, τα επεδείκνυε. Όλη αυτή η διόρυθμη συμπεριφορά, ότι κυκλοφορούσε μέσα στην πόλη, έμπαινε μέσα να πιει καφέ με τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα, αυτά δηλαδή που έχουν καταγραφεί ως μαρτυρίες, θα έπρεπε ίσως να έχουν ερευνηθεί από την αστυνομία. Ο κύριος Ραγκούσης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο δικηγόρος σας. Κύριε Ραγκούση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Στεφανίδου. Ζητώ συγγνώμη που λόγοι επαγγελματικοί με αναγκάζουν να μην είμαι κοντά σας και να μην χαρώ και εγώ την ευαισθησία και την ποιότητα με την οποία αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα. Παρακολούθησα από την αρχή την κουβέντα σας και θέσατε τα πιο βασικά και κέρια σημεία. Θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του. Θα έπρεπε να έχει προβληματίσει ο έρωτάς του με το 45. Θα έπρεπε να έχει προβληματίσει το γεγονός ότι άρχισε και πυροβολούσε καταδιώκοντας τον Μαζιώτη χωρίς να τον πυροβολήσει κανένας ανάμεσα σε περαστικούς και ανθρώπους. Δεν είναι ούτε άρρωστος ούτε ψυχοπαθής. Έχει μια έφεση στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Θα μπορούσε με ένα χτύπημα, δικάζουμε ληστείες κάθε μέρα. Ένα χτύπημα, μια απειλή. Χρησιμοποίησε 45, δηλαδή ένα όργανο που εκτελεί κυριολεκτικά και το οποίο φέρει κατά έναν τρόπο που θα έπρεπε να εξεταστεί και από το Υπουργείο. Δηλαδή, όταν είσαι αστυνομικός και σου δίνει ένα όπλο 9 mm, το δίνει για ορισμένο σκοπό, να μπορέσει να υπερασπίσει τον πολίτη και τον εαυτό σου. Η επιλογή και η αγάπη σε όπλα τέτοια, τα οποία έχουν συνδεθεί με εκτελέσεις, θα έπρεπε να έχει προβληματίσει και τους ίδιους τους ανωτέρους. Για μας όμως κέριο θέμα είναι ένα. Αυτός ο οποίος ντύθηκε από την πολιτεία για να προστατεύει είναι αυτός που αφαίρεσε τη ζωή. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι ένας τυχαίος φόνος. Θα πρέπει να οριοθετήσει κάποια πράγματα προς έλεγχο και κυρίως πιστεύω και στο Υπουργείο, πιστεύω στον κύριο Τόσκα, ότι θα δώσει μια διέξοδο στην έρευνα κάποιων θεμάτων έτσι ώστε να χυθεί άπλο το φως, να μην υπάρξει συσκότηση, γιατί ένα τέτοιο επιχειρείται. Την μία ληστεία, την άλλη είναι ύποπτος ο ρόλος του ενός, ύποπτος ο ρόλος του άλλου, να κάνουμε άρση απορρίτου. Το βασικό όμως είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την τάση να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή το ύψιστο αγαθό. Μάλιστα. Πότε έχει προσδιοριστεί να γίνει το δικαστήριο? Αισθάνομαι ότι
η οικογένεια και η κυρία Καλία Ανθιδό που έχω κοντά μου νιώθει αυτή τη δίκη και την απόφαση και την καταδίκη που, την οποία προσμένει ως μια, ας το πούμε, μικρή λύτρωση. Λύτρωση, δικαίωση και τίποτα παραπάνω. Οι Καλλιάνθη και ο Νίκος δεν έχουν μίσους. Συνοδεύσανε την ψυχή του πατέρα και συζύγου και μέσα τους κρατήσανε όλη την αγάπη που είχε για τους ίδιους και την κοινωνία. Αυτή την αγάπη δεν θα τη μεταφέρουν ποτέ σε επίπεδο μίσους. Απλά ζητάνε, όχι ανταποδοτικά, όχι διοικητικά, την δικαίωσή τους μέσα από τη δικαιοσύνη. Η άμεση και γρήγορη εξέταση της υποθέσεως στο ακροατήριο, γιατί βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης, θα είναι η δικαίωσή τους και θα είναι και το γαλήνεμα της ψυχής τους. Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την προσέγγιση σας. Πάντα με συγκινεί και με ενθουσιάζει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλλιάνθη μου και Νίκο μου. Εύχομαι ειλικρινά την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, αν το θέλετε κι εσείς, γιατί εμείς θα είμαστε κοντά σας σε όλο το Γολγοθά που έχετε να περάσετε. Να ξέρετε ότι θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου, θα έρθει η ώρα του εφετείου. Όλα αυτά θέλουν κουράγιο, θέλουν δύναμη. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, ο χρόνος να έχει ελαφρά λιάνει αυτό τον αβάστακτο πόνο που νιώθετε τώρα. Γιατί είναι μόνο 3 μήνες και είναι πολύ δύσκολο, αλλά και δεν θα φύγει ποτέ αυτός ο πόνος, θα είναι εκεί φυλαγμένος καλά, αλλά τουλάχιστον κάτι, να μην πονάει τόσο πολύ. Ευχαριστώ που με τιμήσατε. Σε ευχαριστώ. Το να επιλέγει κανείς να ακουμπάει πάνω στον άλλον μία τόσο δύσκολη του στιγμή και να την κουβεντιάζει δείχνει εμπιστοσύνη και ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε και που με τιμήσατε την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε.